Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου του 2023. Χθες και σήμερα δηλαδή, ήταν μια σημαντική επέτειος. 101 χρόνια από την απελευθέρωση της Χιμάρας, αυτής της ελληνικότατης κομμόπολης, που από τότε αποτελούσε ένα στρατηγικό σημείο. Γιατί? Διότι ενώ είχε ξεκινήσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ενώ ο ελληνικός στρατός είχε ήδη καταλάβει την Σαλονίκη και ενώ υπήρχε αυτή η αμφιθυμία, η διαφορά απόψεων για το αν θα πρέπει να κινηθούμε στο μοναστήρι είτε στην Θεσσαλονίκη, το τμήμα του ελληνικού στρατού που ήταν στην Ήπειρο σχεδίαζε με στρατηγικό νου και αποφάσισε να κινηθεί και να απελευθερώσει την Χιμάρα από τα χέρια των Οθωμανών. Θα το δούμε παρακάτω τι λέει η στρατιωτική εγκυκλοπαίδεια της δεκαετίας του 20, δηλαδή 100 χρόνια πριν, για το θέμα, αλλά πριν δούμε τι μας λένε αυτοί που έγραψαν τη στρατηγική εγκυκλοπαίδεια, να πούμε ότι πρόκειται για μία επιχείρηση, ήταν στην ουσία μία επιχείρηση, αποβατική επιχείρηση, πεζοναυτών. Λίγοι στρατοί στον κόσμο θα μπορούσαν να την κάνουν, στην οποία συμμετείχαν και εθελοντές από την Κύπρο και από την ίδια τη Χιμάρα, εκτός από τον τακτικό στρατό. Αρχηγός ήταν ο Σπυρομήλιος. Μία, και νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η, ας πούμε, όχι η ημερήσια διαταγή, η διακήρυξη που έκανε ο Σπυρομήλιος, στρατιωτικός διοικητής της Χιμάρας, όταν την απελευθέρωσε, προς χριστιανούς και μουσουλμάνους. Είναι μνημείο προοδευτικής σκέψης 100 τόσα χρόνια πριν, που μέχρι σήμερα δεν ισχύει σε πολλές χώρες. Αυτά που λέτε για τη μαρτυρική Χιμάρα. Για να δούμε πού βρισκόμαστε λοιπόν και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί αξίζει πιστεύω τον κόπο, με δεδομένο ότι η Χιμάρα ακόμα και σήμερα είναι μαρτυρική. Είπαμε ότι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, συνασπίστηκαν Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή στην ουσία τι έκαναν οι λαοί τότε? Όλοι οι λαοί της Βαλκανικής, με εξαίρεση τους Αλβανούς, οι οποίοι δεν είχαν κράτος, έκαναν πράξη το όραμα του Ρίγα Φεραίου, δηλαδή εναντίον της σκλαβιάς. Γιατί ορισμένοι καθηγητές εδώ στα πανεπιστήμια πάνε να μας τρελάνουν. Τότε γιατί λέγανε καλύτερα 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή παρά 40 χρόνια, ναι, καλύτερα μιας μέρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή? Γιατί το λέγανε αν δεν υπήρχε σκλαβιά? Και γιατί συνασπίστηκαν οι 4 λαοί των Βαλκανίων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος, όπως είπαμε προχθές κινηθήκαμε, Σαραντάπορο, Κοζάνη, Γιάννησά, Σαλονίκη. Την ίδια στιγμή από τα Γιάννενα λοιπόν είχαμε προέλαση από την Ήπειρο. Στα Γιάννενα απελευθερώθηκαν μόνο το Φλεβάρι του 2013, γιατί εκεί υπήρχε τρομερή οχύρωση. Θα το δούμε όταν έρθει ο καιρός εκείνο. Ας δούμε τώρα τι έγινε με την Χιμάρα. Όταν ξεκίνησε, επίσης έχουμε πει ότι όταν ξεκίνησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι δεν φαίνεται ορατή και σοβαρή εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Γι' αυτό πετύχαμε, γι' αυτό ενωθήκαμε. Αν είχαν τότε εντοπίσει τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, πάλι διχασμένοι θα ήμασταν, πάλι χαμένοι θα ήμασταν. Ενωθήκαμε, νικήσαμε. Αυτό είναι μήνυμα και για σήμερα, έτσι. Τότε λοιπόν, όταν είδαν να ξεσηκώνονται οι λαοί της Βαλκανικής, έσπευσαν οι δυτικοί και δημιούργησαν το αλβανικό κράτος. Δεν με πρωταγωνιστή έναν ελληνοσπούδαστο αλβανό. Για να δούμε.
Ανακήρυξη λοιπόν έχουμε, όταν ξεκίνησε ο Βαλκανικός πόλεμος, ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Αλβανικού κράτους, με πράξη η οποία επιτυγχάνεται σε διπλωματικό επίπεδο από τον ελληνομαθή Αλβανό πολιτικό Ισμαήλ Κεμάλ Μπέι Βλιώρα το Νοέμβριο του 1912, τώρα που μιλάμε δηλαδή. Από τις προηγούμενες δεκαετίες, ο σκληρός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής, Ιταλία και Αυστρία, είχε επηρεάσει καταλυτικά ολόκληρον τον αλβανικό και βορειοπηρετικό χώρο. Συγκρούονταν. Στις 21 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Πρέβεζα και εμπλέκεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον Οθωμανικό τουρκικό στρατό στη μάχη Πέντε Πηγάδια στις 30 Οκτωβρίου του 1912. Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση, με προοπτική διεισδύσεως των ελληνικών στρατευμάτων μέχρι τα ακροκεράβνια όρη της Αλβανίας για να είναι εκεί τα σύνορα, είχε μελετήσει έγκαιρα τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούσαν μία στρατιωτική ενέργεια του ελληνικού στρατού, φτάνοντας μέχρι τη Χιμάρα. Μέχρι εκεί θα έφταναν τα σύνορα. Άμα δείτε το χάρτη, εκεί είναι τα ακροκεράβνια όρη. Να καταληφθεί λοιπόν η Χιμάρα το ταχύτερο δυνατόν. Και είπαν, θα κάνουμε συνδεδιασμένη ενέργεια, διαξηράς και θαλάσσης. Διαξηράς θα συνεχιζόταν η προέλαση αν έπεφταν τα Γιάννενα έγκαιρα, δια θαλάσσης πάμε να πάρουμε τη Χιμάρα, γιατί εκεί βορείως της Χιμάρας θα ήταν και τα όρια του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, η Χιμάρα την εποχή εκείνη ήταν ένα μικρό χωριό ενταγμένο στην ομώνυμη επαρχία, χτισμένο στην πλαγιά ενός υψώματος, το οποίο έβλεπε τον όρμο της Σπηλιάς. Η μεγάλη στρατιωτική και ναυτική εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Υπουργείου Στρατιωτικών, που εκδόθηκε το 1947, αναφέρει τα εξής. Την Δευτέρα Νοεμβρίου 1912, το Υπουργείο Στρατιωτικών έκρινε σκόπιμον πολιτικός να καταληφθεί η Χιμάρα το ταχύτερον, έχουν υπόψη του γενικότερους λόγους εθνικής ανάγκης, τα σύνορα δηλαδή. Προς τούτο, απέστειλε προς τον αρχηγόν του στρατού στην Ήπειρο, αντιστράτηγο Σαπουντζάκη, το κάτωθε τηλεγράφημα. Κρίνω πολιτικό σκόπιμον να καταληφθεί το ταχύτερον η Χιμάρα και υψωθεί εκεί η ελληνική σημαία. Προς τον σκοπόν τούτον δύναστε να διαθέσετε εθελοντικόν τη σώμα αποβιβαζόμενον διαθαλάσσης ισχυμάραν υπό την ηγεσία του Σπυρομήλιου. Όντως, στις αρχές Οκτωβρίου, ένα μήνα πριν, είχε φτάσει ο ταγματάρχης της χωροφυλακής Σπύρος Σπυρομήλιος στην Κέρκυρα και οργάνωνε από τότε την στρατιωτική επιχείρηση που αποφασίστηκε ένα μήνα μετά. Είχε προειδεαστεί γι' αυτό. Βασική αρχή, προειδεασμός, έγκαιρη ενημέρωση. Στο στρατιωτικό αυτό εγχείρημα θα ήταν ο ίδιος επικεφαλής σώματος εθελοντών 240 περίπου ανδρών από την Κρήτη και τη Χιμάρα, ενώ για τη μεταφορά των ανδρών του εθελοντικού αυτού σώματος θα χρησιμοποιούνταν τρεις ατμομειονδρόμονες, οι οποίοι ήταν τρικάταρτα ιστιοφόρα σκάφη, επιπλέον δεν χρησιμοποιούσαν μηχανή και είχαν και προπέλα για την πρόθεσή τους. Την εποχή εκείνη το ελληνικό πολεμικό ναυτικό διέθετε 4 ατμομειονδρόμονες, οι οποίοι έφεραν και 4 ονόματα από ποτάμια της Ελλάδας. Αχελώος, Αλφιός, Πηνιός και Ευρώτας, εκεί από τη Λακωνία. Στις 5 Νοεμβρίου 1912, σαν χθες, 2 η ώρα το πρωί, γι' αυτό λέω έχει χαρακτηριστικά καταδρομικής επιχείρησης πεζών αυτών. 2 η ώρα λοιπόν το πρωί 5 Νοεμβρίου, η μεικτή στρατιωτική και ναυτική αποστολή ξεκινάει τον κατάπλο της από την Κέρκυρα με προορισμό τις υπηρωτικές ακτές με 3 ατμομειονδρόμονες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Αχελώος, Αλφιός, Πηνιός, ο Ευρώτας έμεινε. Και μεταφέρουν δύναμη 240 εθελοντών. Η μεικτή αυτή στρατιωτική και ναυτική αποστολή αποβιβάζεται κάτω από καταρακτώδη βροχή, δηλαδή κάτω και από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 7.30 ώρα το πρωί
στον όρμο της σπηλιάς στη Χιμάρα. Για τα δεδομένα της εποχής, τα παγκόσμια δεδομένα, ακόμα και για τα σημερινά, η αποβατική αυτή ενέργεια συνιστά στοιχεία καταδρομικής αμφίβειας επιχείρησης πεζοναυτών σε εχθρικό περιβάλλον κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αποτελεί μια πρώτης τάξεως αποβατική ενέργεια πεζοναυτών η οποία διοργανώθηκε και σέφθηκε με επιτυχία από τον ελληνικό στρατό προτού καν αυτό το δόγμα ανακαλυφθεί από τους στρατούς του κόσμου. Η μεγάλη στρατιωτική και ναυτική εγκυκλοπαίδεια λέει για το θέμα. Αμέσως δε και πριν συντελεστεί η απόβαση, η αποβίβαση, διατάχθησαν οι πρώτοι εθελοντές άνδρες εξελθόντες να βαδίσωση προς τη Χιμάραν ή να κυκλώσωση ταύτην. Το μεν πρώτον τμήμα αποτελούμενον εκ πεζοναυτών του ελληνικού ναυτικού και εθελοντών υπό τον ανθιποσμηναγό Γκισερλίν και των οπλαρχηγών υπό τον ανθιπομήραρχον Γκισερλίν και των οπλαρχηγών Παπαγιαννάκην ευάδισεν από ανατολάς προς την Χιμάραν, το δε δεύτερον τμήμα, το μικρότερον εκ κατοίκων της Χιμάρας υπό τον ενωματάρχη Μαρκόπουλον ευάδιζεν από δυσμάς προς το αυτόν χωρίον. Αυτά αναφέρει η εγκυκλοπαίδεια με τη γλώσσα της του 1927. Στην Χιμάρα υπήρχε τουρκική, οθωμανική φρουρά, αλλά και ομάδα δημοσίων υπαλλήλων. Λοιπόν, αυτοί ήταν οχυρωμένες στους στρατώνες στο διοικητήριο, που υπήρχε και τηλεγραφείο, και άρχισαν να βάλουν εναντίον των χυμαριωτών με πειρά τυφεκίων πεζικού και φυσικά ξέσπασε μάχη. Ο επικεφαλής αξιωματικός, ανθιπομήραρχος Γκισερλής του πρώτου τμήματος, διέταξε τότε τους Οθωμανούς Τούρκους στρατιώτες να παραδοθούν, πράγμα το οποίο έγινε αμέσως αποδεκτό από τους ίδιους, οι οποίοι και παρεδόθησαν. Κατά τη διάρκεια της μάχης για την κατάληψη του διοικητηρίου τηλεγραφείου της Χιμάρας, εφωνέθησαν δύο Οθωμανοί Τούρκοι στρατιώτες και τραυματίστηκε ένας χυμαριώτης. Να πούμε ότι όταν κάλεσαν οι χυμαριώτες παραδοθείτε, οι Οθωμανοί είπαν θα παραδοθούμε αν έρθει αξιωματικός του ελληνικού στρατού και όντως έτσι παραδόθηκαν. Εχμαλωτίστηκαν 20 Οθωμανοί Τούρκοι στρατιώτες και 13 διοικητικοί υπάλληλοι του Διοικητηρίου Τηλεγραφείου, οι οποίοι αισθάνησαν στην Κέρκυρα ως εχμάλωτοι πολέμου. Τι λέει ακριβώς η εγκυκλοπαίδεια. Ευθύς αμέσως μετά την παράδοση, εισήλθε εις το χωρίον Χιμάρα και ο αρχηγός της επαρχίας Χιμάρας, ταγματάρχης Σπυρομήλος, αναγορεύτηκε σε αρχηγό της επαρχίας. Ηγούμενος των λοιπόν τμήματων και διευθύνθη εις το διοικητήριον, ένθα ύψωσε την ελληνική σημαία εν μέσω απερίγραπτου ενθουσιασμού των κατοίκων, εκδούς προκήρυξην προς Έλληνας χυμαριώτας, διείς αγγέλων την εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων κατάληψη της Χιμάρας. Επιπλέον, ο ταγματάρχης Σπύρο Μήλιος, με την ιδιότητα του διοικητή του αποβατικού τμήματος, την ίδια μέρα που κατέλαβε τη Χιμάρα, εξέδωσε προκήρυξη, δια της οποίας απευθυνόταν στους χριστιανούς και μουσουλμάνους κατοίκους αναφέροντας τα εξής. «Λησμονούντες στο πικρόν παρελθόν, θέλετε τηρήσει απέναντι των γειτόνων ημών μουσουλμάνων την αξιοπρεπήν εκείνην στάσιν ειν υπαγορεύουση η νόμη του ελληνικού κράτους». Η προκήρυξη υπάρχει στη Διεύθυνση της Ιστορίας Στρατού. Προσέξτε τι είπε στους χριστιανούς. «Δεν θα κάνετε αντεκδίκηση, ξεχάστε το πικρό παρελθόν, θα τηρήσετε έναντι των γειτόνων σας μουσουλμάνων αξιοπρεπή στάση αυτοί που υπαγορεύουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους». Την ίδια στιγμή που το τουρκικό κράτος, το κράτος προσέξτε, σχεδίασε με ψυχρότητα εγκληματία τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Ασσυρίων και των Αρμενίων, την ίδια στιγμή, το 12 έγιναν αυτά, το ελληνικό κράτος έδωσε εντολή δια του Σπυρομήλιου, οι χριστιανοί δεν θα πειράξετε τους μουσουλμάνους. Αυτό είναι το πρόβλημα από τότε μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο κρατών. Το ένα κράτος συνεχίζει την πολιτική της γενοκτονίας,
το κράτος, το τουρκικό, το ελληνικό κράτος συνεχίζει την πολιτική αυτή που επιβάλλει η ιστορία μας, που όμως οδηγεί σε να υφιστάμεθα γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις και να είμαστε παρατηρητές όσοι ζούμε τους συρρήκνωσης του ελληνισμού. Εντάξει, αυτό γίνεται στη Βόρεια Ήπειρο τώρα. Προσέξτε. Στην προκήρυξη απευθύνεται και στους μουσουλμάνους. Αδελφοί μουσουλμάνοι, ετώ αμέσως να προσέλθετε και να δηλώσετε υποταγήν, οπότε ο ελληνικός στρατός υπόσχεται εις εμάς πλήρην ευνομία και ισοπολιτεία. Την επόμενη μέρα, μηνύματα είναι αυτά, που είναι ισχύω μέχρι σήμερα, έτσι. Την επόμενη μέρα, 6 Νοεμβρίου του 1912, τα μεικτά αποσπάσματα πεζοναυτών και εθελοντών του ταγματάρχη Σπυρομήλιου απελευθερώνουν και τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής της Χιμάρας. Παλιάσα, Δρυμάδες, Βουνό, Κυπαρό και Κούδεση, τα οποία μέχρι σήμερα κατοικούνται από Έλληνες. Μάλιστα, από κάποιο από αυτά πρέπει από το Κυπαρό νομίζω κατάγεται η μάνα του Ράμα, από το Βουνό νομίζω ότι κατάγεται ο πατέρας του Τζόρτζ Τένετ, του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ της CIA, με του μακροβιότερο διοικητή στην ιστορία, ο οποίος είναι μια μεγάλη μορφή, συνεχίζει να αποτελεί μια μεγάλη μορφή του ελληνισμού της Αμερικής, ενταγμένος φυσικά στο σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, αυτά με το πρώτο μας θέμα. Να περάσουμε τώρα στο θέμα του Ισραήλ. Σε πολιτικό επίπεδο, ξέρετε, ο Νετανιάχου δεν είναι μικρή μπουκιά. Δεν θα καταθέσει εύκολα τα όπλα, παρότι θεωρείται ξεγραμμένος από όλους και στο Ισραήλ και στην Αμερική και παντού, φαίνεται ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Έχει ακόμα δυνάμεις και από ό,τι διαβάζουμε, στις ΗΠΑ θεωρούν ότι ακριβώς επειδή θέλει να διασωθεί και θέλει στις μνήμες, στη συλλογική μνήμη του λαού του Ισραήλ, να σβήσει η ήττα της 7ης Οκτωβρίου και ταυτόχρονα να εκπληρωθούν και κάποιοι στόχοι του βαθαίως κράτους του Ισραήλ, δηλαδή εδαφική επέκταση και στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη, ίσως ακόμα και στο Σινά σε καμιά λωρίδα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούν ότι δεν μπορούν να προδιαγράψουν την πορεία των εξελίξεων, ούτε να επηρεάσουν οι Αμερικανοί την πορεία των εξελίξεων, διότι ο Νετανιάχου δίνει αγώνα, πολιτικό αγώνα ζωής και θανάτου, ταυτόχρονα με αυτά που γίνονται στα πεδία των μαχών. Πάντως, όσον αφορά τις μάχες, ο Ισραηλινός στρατός έχει αποκόψει πανταχώθεν και το θαλάσσιο μέτωπο το έχει κλείσει. Είδα μάλιστα βομβάρδισαν και κάποιες ψαροβάρκες. Δεν ξέρω αν υπήρχε δυνατότητα τώρα κάποιοι να βγουν με τις βάρκες να ψαρέψουν ή να φέρουν τίποτα υλικά απ' έξω κρυφά. Πάντως είδα ότι σε μια ακτή εκεί πέρα κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο βομβάρδισαν τις ψαρόβαρκες. Άρα έχουν κλείσει και το μέτωπο και από το θαλάσσιο και το νότιο μέτωπο, τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως ήταν, και έχουν προχωρήσει, έχουν περισφίξει την πόλη και μάλιστα κάπου διάβασα ότι θεωρούν ότι σε 48 ώρες μπορεί να έχουν μπει και στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, θα τα διαβάσουμε τώρα, σε ποια μέτωπα έχουν προχωρήσει, σε ποια μέτωπα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε ποια μέτωπα γίνονται μάχες. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τους 40, μόνο γιατί από τότε που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση, επαναλαμβάνω, δίνουμε τους νεκρούς όπως τους δίνουν οι πλευρές. Σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά τους, τη Χαμάς, αυτή δεν δίνει απώλειες των στελεχών της, δίνει συνολικές απώλειες, λέει ότι έχουν ξεπεράσει σήμερα τις 10.000 οι απώλειες στην λωρίδα της Γάζας,
άμαχοι, παιδιά, γυναίκες και φυσικά και στελέχη της Χαμάς. Λοιπόν, λέει λοιπόν, κατά μήκος της βορειοδυτικής διαδρομής, όλα αυτά είναι και από ανακοινώσεις του Ισραηλινού στρατού, αλλά και από δορυφορικές εικόνες, όπως έχουν στη Washington Post, όπως έχουν δημοσιευθεί. Κατά μήκος της βορειοδυτικής διαδρομής, τα Ισραηλινά στρατεύματα φαίνεται να έχουν σταματήσει στα περίχωρα του προσφυγικού καταβλισμού Σάτι, περίπου 3 μίλια από την καρδιά της πόλης, και έχουν κατεδαφίσει κτίρια και έχουν κάνει οργάνωση του εδάφους εκεί για να μην δέχονται πυρά και κυρίως αντιερματικούς πυράβλους. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς προχθές το Σάββατο έδειξε μαχητές της να επιτίθενται σε Ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στην περιοχή αυτή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μάχη μπορεί να έχει ότι η μάχη μπορεί να συνεχίζεται και η προέλαση να έχει σταματήσει εκεί, αφού έχουν κάνει και τους από εκεί θα χτυπήσουν φαίνεται, αφού έχουν οργανώσει το έδαφος εκεί. Τα Ισραηλινά στρατεύματα που προέρχονται από τα βόρεια, αυτό ήταν βορειοδυτική διαδρομή, βόρειο-ανατολική διαδρομή, φαίνεται να έχουν σημειώσει τη μικρότερη πρόοδο, σταματώντας στα περίχωρα του χωριού Beit Hanun. Ο Ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με στρατιώτες να περπατούν σε εγκαταλειμμένους δρόμους εκεί στις 31 Οκτωβρίου. Στη 1 Νοεμβρίου η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε ένα εμπορικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα ντρόν δηλαδή, να ρίχνει μία βόμβα κάτω και να χτυπάει, ήταν κάτω μια ομάδα στρατιωτών, 8-9 στρατιώτες, πιθανόν να χτυπήθηκε ένα στρατιώτης από ό,τι είδα το βίντεο. Οι εικόνες δείχνουν ίχνη οχημάτων να κινούνται σε όλο το πλάτος νότια της πόλης της Γάζας. Αυτή η προέλαση φαίνεται ότι διήρκησε πολλές μέρες και προηγούμενες δορυφορικές εικόνες έδειξαν πολλαπλά μεγάλα σύννεφα καπνού που σημαίνει ότι έγιναν σφοδρές μάχες για να αποκόψουν την πόλη από την υπόλοιπη Γάζα. Τα Ισραηλινά στρατεύματα προωθούνται σε αυτόν τον άξονα, σταμάτησαν την προέλασή τους στη Σαλάχ Αλ-Ντίν, μια κεντρική αρτηρία που διασχίζει τη Λωρίδα. Στις 30 Οκτωβρίου ένα βίντεο έδειξε ένα Ισραηλινό άρμα να πυροβολεί ένα πολιτικό όχημα. Το είχαμε δει αυτό το βίντεο, μέσα στο δρόμο εκείνη του και το χτύπησε. Αυτά τώρα υπάρχει μια άλλη εξέλιξη. Ένας πύραυλος ο οποίος εκινείται έξω από την ατμόσφαιρα, πετούσε έξω από την ατμόσφαιρα, από την Ιεμένη, εξουδετερώθηκε από το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow 3, που είναι αυτό με στα υψηλά ύψη, δηλαδή βγαίνει έξω από την ατμόσφαιρα. Αν και για αυτά τα ζητήματα οι ανακοινώσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δίνονται με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες, για να δούμε τι λέει η Telegraph η Βρετανική για το θέμα. Ο βαλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη, από τους Χούθη, κατευθύνθηκε σχεδόν 1600 χιλιόμετρα πάνω από την Αραβική Χερσόνησο προς το στόχο του που ήταν η πόλη λιμάνι Αιλάτ στον κόλπο της Άκαμπα. Ενώ οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις έχουν δώσει λεπτομέρειες με το σταγονόμετρο σχετικά με την αναχέτηση των εχθρικών βλημάτων, η πολεμική αεροπορία είναι γνωστό ότι χειρίζεται πολλές πυροβολαρχίες του συστήματος Arrow 2, το οποίο χρησιμοποιεί ένα υπερηχητικό σύστημα αναχέτησης, και Arrow 3, για να απομακρύνει τους εισερχόμενους πυράβλους στο διάστημα. Λοιπόν, το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ λέγεται Χωμά, που σημαίνει τείχος από φρούριο, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπερσύγχρονα όπλα, όλο το αντιπυραυλικό σύστημα. Iron Dome, που είναι για τα βλήματα μικρού βεληνικούς, David Sling, μεσαίου βεληνικούς, Arrow 2, μεγάλου βεληνικούς, και Arrow 3, μεγάλου βεληνικούς, εξοπλισμένο με υπερηχητικό αντιβαλιστικό σύστημα που καταστρέφει δορυφόρος έξω από την ατμόσφαιρα της γης, και Iron Beam, μικρού βεληνικούς. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, όπως τονίζει το Βρετανικό δημοσίευμα,
δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της αναχέτησης του πυράβλου αυτού έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, με το κυλινδρικό σχήμα του εισερχόμενου βαλιστικού πυράβλου να είναι μόλις ορατό στην κάμερα και εν συνεχεία να φαίνεται μια έκκληση τότε που είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Να το ξαναπώ ότι πρέπει να αποτελέσει στοιχείο προβληματισμού για την Ελλάδα. Θα δείτε στο τέλος, θα αναφερθώ σε αυτό, το γεγονός ότι μια χώρα πανφτωχή, από ό,τι διάβασα, έχει τον μεγαλύτερο δείκτη παιδικής θνησιμότητας. Δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους δηλαδή. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε έτσι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αφού μπόρεσαν να αποκτήσουν τέτοιες δυνατότητες, δηλαδή αν η Ελλάδα είχε τέτοιες δυνατότητες και μπορούσε να πλήξει την Άγκυρα, δεν θα έβγαινε να κουμπορεί μονή ο Ερντογάν και να μας λέει θα σας ρίξω στην Αθήνα κτλ. Εμείς δεν θα λέγαμε τίποτα, απλά θα του λέγαμε εντάξει, πάρε το μυαλό σου να δουλέψει, τι θα πάθεις εσύ, χωρίς να το πούμε, να το έχεις όμως. Και όχι να κρέμεις από τον ένα και από τον άλλον. Ο Σάμα Χαμντάν, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, ο οποίος δήλωσε ότι η Χαμάς συσσωρεύει όπλα κάτω από το νοσοκομείο Σεϊχ Χαμάντ, το αρνήθηκε, λέγοντας ότι οι τρύπες που εντόπισε το Ισραήλ και λέει ότι είναι είσοδοι τούνελ, δεν χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς. Κάλεσε μάλιστα τον ΟΗΕ να επιθεωρήσει αμέσως τα νοσοκομεία στη Γάζα και να δει εάν όντως υπάρχουν αυτά οι ισχυρισμοί, αν τους χρησιμοποιεί η Χαμάς, και να διαπιστώσει τα Ισραηλινά εγκλήματα πολέμου, όπως θα ανέφερε. Παράλληλα, ο Χαμντάν υπογράψε ότι έχει αυταπάτες όποιος πιστεύει ότι η Χαμάς θα καταστραφεί και τόνισε ότι η οργάνωση θα είναι νικήτρια στον πόλεμο με το Ισραήλ. Ήμασταν νικητές στις 7 Οκτωβρίου και θα παραμείνουμε νικητές, είπε χαρακτηριστικά. Οι ΗΠΑ έχουν βρώμικα σχέδια, ανέφερε ο ίδιος σε άλλο σημείο της συνέντευξης και συμπλήρωσε ότι ο λαός της Γάζας δεν θα σιωπήσει αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τη συνεργασία της με τους κατακτητές, αναφερόμενο στο Ισραήλ. Θέλουμε μια ανεξάρτητη χώρα με πρωτεύουσα το Ισραήλ. Τώρα να σας πω κάτι. Δηλαδή, πού βασίζεται. Αφήστε τώρα τους χαρακτηρισμούς. Εντάξει, πολεμάνε οι άνθρωποι, δεν λογαριάζουν τη ζωή τους. Πόσο θα αντέξουν δηλαδή. Κλεισμένοι από παντού. Πόσες έχουν κάτω. Δηλαδή, εάν αποφασίσει το Ισραήλ, αντί να το κάνει με έναν τρόπο που το κάνει τώρα, να αποκλείσει την περιοχή και να μην ρίχνει ούτε μια ντουφεκιά, ούτε από τον αέρα ούτε μια ντουφεκιά. Τι θα κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Άμα δουν ότι φυσικά πάνε να ρίξουν, να τους ρίξουν, να απαντούν. Επαναλαμβάνω, να μην κάνουν ενέργειες που έχουν και παράπλευρες ενέργειες. Πού θα πάνε. Πόσο θα αντέξουν. Ένα μήνα, δύο μήνες. Άρα πώς δεν θα νικηθούν. Τώρα αυτά είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας, έτσι. Επίσης, τελειώνοντας με το θέμα του Ισραήλ και της Χαμάς, οι δυνάμεις του Ισραήλ, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσαν τον ανώτερο στρατιωτικό στέλεχος της Χαμάς, τον Γουάιλ Αφσα, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που είχε ενεργό συμμετοχή στην επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου. Όπως φαίνεται, βήμα-βήμα, όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση της 7ης τους εξοντώνουν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι Χεζμπολάχ, Ιράν και όλες οι συνεργαζόμενες με το Ιράν δυνάμεις. Καταρχάς, είδα ότι η Χεζμπολά δηλώνει ότι τμήματά της έκαναν διείσδυση στο Ισραηλινό έδαφος, κατεχόμενα εδάφη τα λένε αυτοί, πιθανόν εκεί στην περιοχή κοντά στην Κυριά της Σιμώνα και πιθανόν να έγινε αυτό επειδή έχουν εκενώσει την περιοχή από πολίτες, χτυπούν κάποιες μονάδες αν έχουν αποσυρθεί από αυτές τις περιοχές, επειδή χτυπούν κάποιες μονάδες με πυραυλικές επιθέσεις και με ρουκέτες και μπορεί να μπήκαν μέσα στην πόλη. Πάντως σήμερα έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με αρκετά βλήματα, εδάφους επιφανίας. Εδάφους επιφανίας λέγονται
τα αντιπλοϊκά βλήματα που εκτρονζεύονται από το έδαφος, από την ξηρά δηλαδή, εναντίον πλοίων επιφανίας. Και φαίνεται ότι είναι και αυτά των 300 χιλιόμετρων, όπως είπαν, από ό,τι κατάλαβα, μεγάλα, και δίνουν ένα μήνυμα στις χώρες, στις ΗΠΑ δηλαδή, που έχουν ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή. Τώρα, για να δούμε τι άλλο έχουμε από αυτήν την... Έχουμε πληροφορίες και ειδήσεις. Καταρχάς, χθες συναντήθηκε ο Μπλίνκεν με τον Μουχαμέτ Αλ Σουντάνι. Είναι ο πρωθυπουργός του Ιράκ, στη Βαγδάτη. Κατέβηκε με Αλεξής Φερογυλέκο, τον είδα στις φωτογραφίες. Υπήρχε στην πλατεία Ταχρίρ, έχουν πλατεία Ταχρίρ και στη Βαγδάτη. Ήταν διαδηλωτές εναντίον της επίσκεψης Μπάιντεν, διαδήλωνα για την επίσκεψη Μπάιντεν. Είδε λοιπόν τον Σουντάνι, τον πρωθυπουργό του Ιράκ. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, από πληροφορίες που έχω, είναι φύλλα προσκύμενο στην Αμερική. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άνθρωπός της. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι δεν ελέγχει το Ιράκ. Το Ιράκ είναι το σύνταγμα του 2005, είναι, προβλέπει πρόεδρο Κούρδο, από την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, πρωθυπουργό από την υπόλοιπη περιοχή, ο οποίος εκλέγεται, και πρόεδρο της Βουλής, δηλαδή υπάρχει μια κατανομή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι φύλλα προσκύμενος προς τις ΗΠΑ, αλλά δεν ελέγχει το Ιράκ. Το Ιράκ το ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Ιρανοί. Είτε οι ίδιοι με κάποια στελέχη των φρουρών της Επανάστασης που έχουν, αλλά κυρίως με ένοπλες ομάδες σιητών ντόπιων του Ιράκ. Και εν πάση περιπτώσει, εντύπωση προκαλεί και σχολιάζεται έτσι και από τα ιρανικά μέσα, ότι αμέσως αναχώρησε μετά την συνάντηση με τον Μπλίνκεν, βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, είδε τον Ραΐσι και φέρεται να του μετέφερε μήνυμα του Μπλίνκεν να σταματήσουν τις επιθέσεις οι ομάδες, οι στρατιωτικές που συντονίζονται και κατευθύνονται και εξοπλίζονται και χρηματοδοτούνται από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στόχων. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο άλλο μήνυμα, έτσι. Πάντως, την ώρα που ήταν ο Μπλίνκεν στη Βαγδάτη, είχαμε επίθεση από ομάδες αντίστασης του Ιράκ, λέγονται, επαναλαμβάνω, είναι καθοδηγούμενες από την Τεχεράνη, στη βάση Αΐν Αλ Ασάντ στο Ιράκ, με ρουκέτες, στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ που έχουν μια βάση στρατιωτική οι Αμερικανοί, και εκεί δέχτηκαν επίθεση με ρουκέτες, και στη βάση Αλ Τάνφ στη Συρία, εκεί στα σύνορα, που υπάρχει το τριεθνές Συρίας, Ιράκ, Ιορδανίας, έχουν μια βάση, εκεί τους τύπησαν με μία παδρωμένα αεροσκάφη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τα κράτη-μέλη των BRICS να ενώσουν τα χέρια τους και να παρέμβουν επικοδομητικά για να σταματήσουν τις βάναυσες επιθέσεις του Ισραηλινού καθεστώτος στη Γάζα. Δηλαδή, καλεί τους BRICS να παίξουν έναν πολιτικό και γεωπολιτικό ρόλο που δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Γιατί είναι μία καθαρά οικονομική ένωση, ας πούμε. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει την άφιξη ενός υποβρυχίου κλάσης Οχάιο στη Μέση Ανατολή, με πυρηνικές δυνατότητες. Ιρακινές δυνάμεις αντίστασης. Όλες οι πολιτικές λύσεις ήταν άχρηστες, μας έμειναν μόνο πλέον στρατιωτικές επιλογές κατά τις πρεσβείες και των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ. Απειλές. Αυτοί που εισήλθαν στην Κυριά της Σιμώνα μπορεί να είναι μαχητές της Χεζβολάχ ή φατρίες της Χαμάς που ζουν από τους Παλαιστίνιους, που είναι 500.000 Παλαιστίνοι ζουν στο Λίβανο, έτσι. Ιορδανός Πρωθυπουργός. Απίστευτη δήλωση, προσέξτε. Η Ιορδανία θα θεωρήσει οποιαδήποτε απόπειρα έξωσης και εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας ή από τη Δυτική Όχθη, από το Ισραήλ, ως κήρυξη πολέμου. Αυτό ήταν μέσα στα σχέδια, είπαμε, έτσι. Και αν το κάνουν, έχουμε πόλεμο Ιορδανία-Ισραήλ.
Τι άλλο να πούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και αυτή τρομερή δήλωση. Τις τρεις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί μας έστειλαν μηνύματα λέγοντας ψάχνουμε τρόπους για να κάνουμε κατάπαυση του πυρός. Αλλά στην πράξη υποστηρίζουν τα εγκλήματα του Ισραηλινού καθεστώτος. Στέλνουν στο Τεχεράνη που λένε μη βαράτε, εμείς αναζητούμε τρόπους να έχουμε κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας είχαν τηλεφωνική συνομιλία για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και συμφώνησε να γίνει διεξαγωγή συνάντησης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για την Παλαιστίνη σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Το κανάλι 12. Οι κενές απειλές των ΗΠΑ κατά το Ιράν δεν θα λύσουν τίποτα. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει πολλές φορές στις τελευταίες εβδομάδες το Ιράν, αλλά οι πληρεξούσιοι του Ιράν δεν έχουν σταματήσει να επιτίθενται στις αμερικανικές βάσεις. Δηλαδή λέει, το απειλείς ευθέως το Ιράν και αυτό δεν σε ακούει, δεν σε λαμβάνει υπόψη του. Μήνυμα της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Εάν το Ισραήλ δεχθεί επίθεση από το Ιράν ή τις περιφερειακές προφυλακές του, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν και να υπερασπιστούν το Ισραήλ. Αυτή όμως η δήλωση αναιρείται από το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ ήδη βαράει το Ισραήλ. Γιατί δεν παρεμβαίνουν οι Αμερικανοί. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ας αναλογιστούν τι έκαναν οι ΗΠΑ στην περιοχή για να προσγειώνεται ο Υπουργός Εξωτερικών του στη Βαγδάτη με αλεξίφυσαρο γυλαίκο και ο πρόεδρος του Μπάιντεν να προσγειώνεται σε ένα στρατικό αεροδρόμιο στην περιοχή με σβηστά τα φώτα του αεροπλάνου και μετά να φεύγει νύχτα. Κατά την άποψή μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πληρώνουν λάθη του παρελθόντος. Χάρισαν τις περιοχές αυτές με τα λάθη τους στο Ιράν. Ο Ραϊσί κατηγόρησε σήμερα, της είπα, ότι ενθαρρύνουν το Ισραήλ να σκοτώνει και να διαπράττει απάνθρωπες ενέργειες εναντίον των Παλαιστινίων στο Ιράν της Γάζας. Στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σι Αλ Σουντάνι, στην Τεχεράνη, ο Ραϊσί ζήτησε εκ νέου άμεση εκεχηρία στη Γάζα. Πρόσθεσε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Σουντάνι πιστεύουμε ότι οι βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να κηρυχθεί αμέσως εκεχηρία και ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια στον καταπιεσμένο και περήφανο λαό της Γάζας. Αυτά τα φρικτά και κατά της ανθρωπότητας εγκλήματα είναι η γενοκτονία, την οποία διεξάγει το σιωνιστικό καθεστώς με τη στήριξη των ΗΠΑ και κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, κατήγγειλε ο Ιρανός πρόεδρος. Η συνάντηση Ραϊσί Σουντάνι, που δεν είχε ανακοινωθεί, πραγματοποιήθηκε την επόμενη της επίσκεψης Μπλίνκεν, όπως είπαμε πριν λίγο. Ο Μπλίνκεν εκτίμησε ότι οι απειλές και επιθέσεις που προέρχονται από πολιτοφυλακές που πρόσχεται στο Ιράν εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν σε Ιράκ και Συρία είναι εντελώς απαράδεκτες. Δέχθηκαν πολλές επιθέσεις, τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, υπάρχουν πολύ σημαντικές καταγγελίες της βασίλισσας της Ιορδανίας. Μίλησε στο CNN πριν λίγες μέρες με την Κριστιάνα Μαμπούρ και χθες μίλησε με τον Μπέκι Άντερσον, πάλι με το CNN. Λέει σημαντικά πράγματα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, πάντως αξίζει τον κόπο αν βρούμε χρόνο, είτε και στο τέλος της εκπομπής αν βρούμε χρόνο, να μιλήσουμε για αυτά, γιατί θέλω να πάμε σε ένα άλλο εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή ξέρουμε γνωρίζουμε τον James Σταυρίδη. Όχι προσωπικά φυσικά, αλλά από την παρουσία του. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό Αμερικανό αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού και ο πατέρας του ήταν ανώτατος αξιωματικός του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και ο άνθρωπος αυτός όταν υπηρέτησε ως στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ νομίζω επιτέθηκε στην Τουρκία πολλές φορές εναντίον της Τουρκίας, δηλαδή ίσως και να υπερεύει τα εσκαμμένα τότε, γιατί τώρα άλλα λέει,
Μάλιστα, όταν επισκέφθηκε επίσημα την Άγκυρα και του ζήτησαν να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Μουσταφά Κεμάλ, στο μνημείο, στο μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ, αυτός αρνήθηκε. Γιατί, είπε, αυτός είναι υπεύθυνος για την γενοκτονία των προγόνων μου. Ο Τζέιμς Σταυρίδης νομίζω ότι είναι από τη Σμύρνη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι κατάγεται από τη Σμύρνη, κάποιοι λένε ότι είναι από τον Πόντο. Μας ξερίζωσαν και μας εξόντωσαν. Εγώ, λέει, στο θήτη του λαού μου δεν καταθέτω στεφάνι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα διδάσκει σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές θέματα γεωπολιτικής. Έχει πολιτική σκέψη. Επαναλαμβάνω, είναι απολύτως ενταγμένος στο αμερικανικό σύστημα, δεν έχει, οι αναφορές του στα ελληνικά πράγματα είναι ελάχιστες, για να μην να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Είναι ένας καθαρός Αμερικανός, παρότι ελληνικής καταγωγής. Με ένα άρθρο του στο Bloomberg, στην ουσία προαναγγέλει αυτά τα οποία προετοιμάζονται από τα επιτελεία, τη στοχοποίηση, τους καταλόγους στόχων, τα σενάρια που υποβάλλονται ήδη στο Biden και αυτά, πολιτική απόφαση είναι φυσικά, που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που η πολιτική ηγεσία πατήσει το κουμπί και πει χτυπήστε το Ιράν. Και λέει πολύ σημαντικά πράγματα, θα διαβάσουμε μερικά από αυτά. Όπως επίσης λέει και το 1986, αν δεν κάνω λάθος, και τότε έκανε το Ιράν. Από το 80 άρχισε να κάνει εκεί στα στενά του Ορμούζ, να βάζει νάρκες, να παρενοχλεί και εμπορικά πλοία και πλοία του πολεμικού ναυτικού, του αμερικάνικου, και κάποια στιγμή τους χτύπησαν, αναφέρεται και σε αυτά. Είναι ένα μήνυμα που δίνεται, πιστεύω, σε μη πολιτικό, αλλά σε ανώτατο επίπεδο, το πιο καθαρό μήνυμα που δίνεται στο Ιράν είναι αυτό. Λέει λοιπόν, καθώς παρακολουθώ την κλιμάκωση της κατάστασης στη Γάζα, φοβάμαι ότι οι πιθανότητες να παρέμβει το Ιράν εξαπολύοντας τους 130.000 πυράβλους τους οποίους έχει αποθηκεύσει η Χεζβολάχ στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ αυξάνονται. Λέει ότι στην αρχή, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τις πρώτες μέρες, είχα πει ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να εμπλακεί το Ιράν στον πόλεμο. Όμως όσο περνούν οι μέρες, αλλάζει η άποψή μου και αυξάνονται οι πιθανότητες. Λέει λοιπόν, διεξάγουν διερευνητικές επιθέσεις από το βορρά για τη Χεζμπολάχ, προσπαθώντας να εκτιμήσουν εάν οι Ισραηλινοί έχουν διατηρήσει μια στρατηγική εφεδρεία επαρκή για να αντιμετωπίσουν ένα δεύτερο μέτωπο το οποίο θα προέρχεται από το Λίβανο. Έχουν επίσης πραγματοποιήσει περίπου 20 επιθέσεις, για το Ιράν μιλάει, μέσω Χεζμπολάχ τα κάνει αυτά στο Λίβανο, μέσω πληρεξουσίων 20 επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις του Ιράκ και τη Συρία, τα έχουμε πει αυτά. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και αυτοί, εκτόξευσαν πρόσφατα πυράβλους από την νότια αραβική Χερσόνησο, οι οποίοι καταρρίφθηκαν από αμερικανικό αντιτορπιλικό, γιατί και προς τα εκεί είχαμε επιθέσεις. Έχουν εμπλακεί σε κυβερνοεπιθέσεις με στόχο το Ισραήλ και άλλους στην περιοχή. Είναι σαφές ότι το Ιράν δοκιμάζει τα νερά για να δει αν μια κλιμάκωση θα ήταν αποτελεσματική. Έχω ξαναδεί αυτή τη σειρά των γεγονότων, είναι το 1980 που λέει, που έκανε αυτά που σας είπα. Τότε αναγκαστήκαμε να καταστρέψουμε ένα σημαντικό κομμάτι του Ιρανικού ναυτικού στην επιχείρηση Praying Mantis τον Απρίλιο του 1988. Το πολεμικό ναυτικό, τον είπα, βύθισε μία Ιρανική φρεγάτα και κατέστρεψε άλλη μία, την Ακροτηρίας. Βύθισε επίσης μία κανονιοφόρο, 3 ταχύπλοα και οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, τον είπα, κατέστρεψαν μια σειρά από εξέδρες στον κόλπο, από τις οποίες επιχειρούσαν οι ναυτικές δυνάμεις και του στρατού και των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Αυτά για παλιά. Τώρα λέει, το Ιράν είναι ολοένα και πιο πιθανό να ασκήσει θερμή πίεση στο Ισραήλ και στη ΣΥΠΑ, και θα έλεγα ότι οι πιθανότητες τώρα από 10% που ήταν το σε 7 Οκτωβρίου της πρώτες μέρες, ανέβηκε στο 20%. Θα μπορούσε να κλείσει τα στενά του Ορμούς, να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη
και να προχωρήσει με απρόβλεπτους τρόπους, ειδικά με δύο ομάδες κρούσης αερομεταφορών των ΗΠΑ, πολλαπλές μοίρες αεροσκαφών, επίθεση της πολεμικής αεροπορίας και μία ομάδα κρούσης πεζών αυτών να σταθμεύουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, λέει, τις δυνάμεις αμερικανικές που θα αντιδράσουν εάν. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και άμεση στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ των δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν. Επιλογές. Εδώ είναι το μήνυμα τώρα. Ποιες περαιτέρω επιλογές είναι διαθέσιμες στον πρόεδρο Biden, εάν το Ιράν υπολογίσει λάθος την ομή προειδοποίησή του προς τους Αγιατολάχ, η οποία ήταν απλή? Μην το κάνετε. Εάν το Ιράν αποφασίσει να επιτεθεί είτε μέσω περισσότερων ενεργειών πληρεξουσίων, ιδίως της Χεζμπολάχ, είτε ακόμα και απευθείας, ο Biden θα λάβει ένα λεπτομερή κατάλογο επιλογών για το τι μπορεί να πράξει ως απάντηση. Εδώ είναι το ζουμί τώρα. Έχω συμμετάσχει στην προετοιμασία τέτοιων καταλόγων όλα αυτά τα χρόνια και είναι τρομακτικό να το κάνεις, γνωρίζοντας ότι αναπτύσσεις ουσιαστικά ένα μενού θανάτου και καταστροφής. Αυτό προτείνεις. Σίγουρα το Πεντάγωνο έχει λεπτομερείς καταλόγους στόχων Ιρανικών εγκαταστάσεων που βασίζονται σε χρόνια αντιπαράθεσης που χρονολογούνται από την Ιρανική κρίση των ομήρων του 1979. Μερικές επιλογές που ενδέχεται να εξεταστούν είναι: πρώτον, κυβερνοεπιθέσεις από την Αμερικανική Διοίκηση Κυβερνοχώρου με εφεδρική υποστήριξη από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, NSA, με στόχο κρίσιμες ιρανικές υποδομές, προσέξτε, εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου, δηληστήρια, ναυτιλιακούς τερματικούς σταθμούς, ηλεκτρικό δίκτυο τόσο του Λιβάνου όσο και του Ιράν. Όλοι αυτοί, λέει, θα είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι και αν χτυπηθούν θα είναι ως απάντηση στον ιρανικό τυχοδιοκτισμό. Δεύτερον, επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων κατά της Χεζμπολάχ. Λέει, μπορούμε να τις κάνουμε αυτές μαζί με το Ισραήλ και θα χτυπήσουμε, λέει, υλικοτεχνική υποστήριξη της Χεζμπολάχ και του Ιράν, τις αποστολές όπλων, είτε από τη θάλασσα είτε από την ξηρά, δηλαδή φάλαγγες και τα λοιπά, ή καράβια, και προσπάθειες ανεφοδιασμού για βοήθεια προς τη Χαμάς. Τρίτον, χτυπήματα μεγάλης εμβέλειας, πιθανόν χρησιμοποιώντας πυράβλους Tomahawk από τα καταδρομικά, τα αντιτορπιλικά και τα υποβρύχια, τα οποία συνοδεύουν τα δύο αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στην περιοχή. Με βεληνικές άνω των 1.500 ναυτικών μιλίων και απίστευτη ακρίβεια, αυτά τα πλήγματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν επικοδομητικά εναντίον κρίσιμων ιρανικών στρατιωτικών στόχων, όπως ο εκτεταμένος ναυτικός σταθμός Bandar Abbas, είναι ο ναύσταθμος του πολεμικού ναυτικού του Ιράν, από τον οποίο λειτουργεί μεγάλο μέρος του ιρανικού ναυτικού, τόσο το κλασικό όσο και το βρόν της Επανάστασης. Είπαμε ότι στο Ιράν υπάρχουν δύο ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, έχουν σχέση η μία με την άλλη. Δηλαδή, πολεμική αεροπορία των φρουρών, πολεμική αεροπορία η κλασική. Στρατός ξηράς, στρατός ξηράς. Ειδικές δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις. Πολεμικό ναυτικό. Δύο στρατοί λοιπόν. Πώς συνεννοούνται τώρα και τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος? Μόνο αυτοί το ξέρουν. Λοιπόν, τέταρτον, αεροπορικές επιδρομές με αεροσκάφη F-A-18 Hornets ή Joint Strike Fighters από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Eisenhower στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ θα μπορούσε να τα αυξήσει με επιδρομές από τον αραβικό κόλπο κατά των ιρανικών παρακτίων υποδομών. Τόσο τα επιθετικά σκάφη του ναυτικού, αεροσκάφη του ναυτικού, όσο και της πολεμικής αεροπορίας που είναι σε βάσεις στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα, στην Ιορδανία, απέχουν λίγα λεπτά από κομβική σημασία σε ιρανικούς στόχους. Δηλαδή, απογειώνονται, βαράνε και γυρνάνε πίσω. Εκτός από παράκτιους στόχους, οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν ιρανικές υποδομές στην περιοχή του κόλπου, συμπεριλαμβανομένων θαλασσίων πλατφορμών ή κεφαλών φρεατίων σωληνώσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτοί οι στόχοι δεν θα προκαλούσαν σημαντική παρόπλευρη ζημιά σε αμάχους, όπως γίνεται στη Γάζα, δεν έχει αμάχους, αλλά θα είχαν τόσο βαθιά στρατιωτική επίδραση όσο και ακροτηριαστικό οικονομικό αντίκτυπο. Ο παραπάνω κατάλογος στην πραγματικότητα είναι μόνο η αρχή όσον αφορά την ικανότητα των ΗΠΑ με τη δύναμη που έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Οι ηγέτες του Ιράν είναι εξτρεμιστές, αλλά όχι παράφρονες.
ας ελπίσουμε ότι διαβάζουν τα πράγματα προσεκτικά, διαβάζουν και το άρθρο που έγραψα σαν να λέει. Για όσους, αυτό το άρθρο πιστεύω ότι έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή αν ήμουν ουρανός θα το διάβαζα λέξη-λέξη, μετά ξανά, μετά από πίσω προς τα μπρος, από μπρος προς τα πίσω, να δω τι θέλει να πει ο ποιητής, ποιος τον έβαλε να τα πει. Για όσους αναρωτιούνται γιατί έχω φτάσει όλα τα αμερικανικά πλοία στην περιοχή, αλλά και αεροπλάνα, θέλαν και αεροπλάνα της Εθνοφυλακής, σε βάσεις, να γιατί έχουν φτάσει. Για το χειρότερο σενάριο. Λοιπόν, αυτά και με τον Γιάννη Σταυρίδη, τον James Σταυρίδη, είναι δυνατό μυαλό πάντως, ασχέτως θα προτιμούσα, υπάρχει η δυνατότητα, έχει δώσει όρκο, υπηρετεί το αμερικανικό σύστημα, αλλά δίνεται η δυνατότητα, πιστεύω στους Ελληνοαμερικανούς, να κάνουν και αυτά που λέει η ψυχή τους. Δηλαδή, χωρίς να προδώσουν τον όρκο τους, να βοηθούν και την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Εδώ δεν τον βρίσκω στον James, τον βρίσκω πολλές φορές, κρατάει και θέσεις ανθεληνικές όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Λυπάμαι. Παρ' όλα αυτά όμως αναγνωρίζω ότι είναι ένα δυνατό μυαλό να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να λέμε και την αλήθεια, είπαμε έτσι. Πάμε. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Κάτι γίνεται και στα μέτωπα της Ουκρανίας. Πάντως είδα μια δήλωση κάπου του Ζελένσκι που είπε δεν είμαι ακόμα έτοιμος να συνομιλήσω με τους τρομοκράτες της Μόσχας. Και κάτι αναφέρει παρακάτω για τις ΗΠΑ, πιθανόν εννοώντας ότι κάτι τέτοιο ζητούν οι ΗΠΑ τώρα. Εάν συμβαίνει αυτό, παραλαμβάνω δεν είναι καθαρό, εάν συμβαίνει αυτό είναι πληροφορία, έτσι. Εάν δηλαδή του ζητούν οι Αμερικανοί, κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να μην σου πάρουν την Οδυσσό, σε αποκόψουν από τη θάλασσα και φτάσουν μέχρι την Υπερνηστερία, κοίταξε να δεις τι θα κάνεις. Διότι εάν σε παρατήσουμε, θα γίνει αυτό. Και γι' αυτό είπε δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Δεν ξέρω αυτό, κρατήστε το. Πάμε να δούμε τι έγινε σε επιχειρησιακό επίπεδο, γιατί έχουμε κάποιες κινήσεις. Το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χθες το βράδυ εκτόξευσε 4 πυράβλους και αριθμό ντρόν, καμιά κοσαριά, από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη στο νότιο τμήμα της χώρας. 15 drones Shahed, αυτά τα ιρανικής κατασκευής, και ένας κατευθυνόμενος πύραυλος KH-59 καταρρίφθηκαν, δηλώνει η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Πάντως η Ουκρανία φοβάται ότι θα εξαπολύσει στοχευμένες επιθέσεις σε κέντρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και σε σταθμούς μετάδοσης, σε κόμβους μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχουν πρόβλημα το χειμώνα και οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια και οι πολίτες. Μάλιστα νομίζω ο Ποντόλιακ είπε εμείς θα αντέξουμε, έχουμε προμηθευτεί μέχρι και κεριά αλλά θα αντέξουμε, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα πιθανό στο λαό. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου Αντρί Γέρμακ ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες με ζημιές ύστερα από πλήγμα που έγινε στην Οδυσσό, υποσχόμενος ότι θα υπάρξει απάντηση. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη αυτή την νότια περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο, διευκρινίζοντας ότι 20 κατοικίες, ένα μουσείο και διάφορες υποδομές υπέστησαν ζημιές. Όσον αφορά το μουσείο, είναι ένα μουσείο που δημιουργήθηκε νομίζω πριν από 120 χρόνια στην Οδυσσό, το αρχαιότερο μουσείο της πόλης και της περιοχής, λέει ότι υπέστη ζημιές από ρωσικό πύραυλο. Οι Ρώσοι λένε ότι ουκρανικό αντιαεροπορικό στην πτώση του έκανε τη ζημιά. Η Ρωσία και η Ουκρανία έδωσαν αντικρουόμενες αναφορές στο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, η μόνη ενεργή, το ενεργό μέτωπο, ουσιαστικά ενεργό είναι Ρομπότινο Βερμπόβε. Εκεί λένε τα δικά τους, ουσιαστική αλλαγή δεν υπάρχει. Πάντως έγινε ένα γεγονός που αναγκάστηκε και ο Υπουργός Άμυνας και ο Ζελένσκι να κάνουν αναφορά σε αυτό. Λέει θα το ερευνήσουμε, να δούμε ποιοι έχουν ευθύνες.
αυτοί που έχουν ευθύνες είναι στον ουρανό τώρα. Στην... για να δούμε εδώ τώρα. Στην 120... Στην 120... 120... 8η, το βρήκα, η 128η μεραρχία έκανε μία τελετή να παρασημοφορήσει αυτούς που διακρίθηκαν στις μάχες στην περιοχή της Ζαπορίζια, του Ουκρανικού στρατού. Και την έκαναν και μέσα στο στρατόπεδο και έκαναν και συγκέντρωση κανονική, γιατί όταν κάνεις παρασημοφόρηση είναι άπαντες παρόντες και είναι μία τελετή απόδοσης τιμών. Και εκεί χτύπησαν οι Ρώσοι με πύραυλο Ισκαντέρ και είχε περίπου 30 νεκρούς αξιωματικούς και στρατιώτες και πόσους τραυματίες. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας, ο Ουμάροφ, αυτός ο Τάταρος, είπε ότι γίνεται προανάκριση, θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι στα δημαράκια είναι. Και ο Ζελένσκι ζήτησε να βρεθούν οι υπεύθυνοι. Η Ουκρανία σήμερα βρίσκεται σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν τον περασμένο Νοέμβριο, έγραψε ο αρθρογράφος Jason Willick στη στήλη του στη Washington Post. Τα στρατεύματά της είναι κουρασμένα και εξαντλημένα, τα αποθέματα όπλων της εξαντλούνται και η δυτική κοινωνία είναι πιο πολλωμένη όσον αφορά την παροχή περαιτέρω υποστήριξης, είπε ο Jason Willick στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post. Ο Αμερικανός αρθρογράφος πιστεύει ότι τώρα οι υποστηρικτές της Ουκρανίας πρέπει να ξανασκεφτούν τη θεωρία τους περί νίκης. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας υποτίθεται ότι θα συντηρούσε την πολιτική υποστήριξη για το Κίεβο, αποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη. Τώρα οι υποστηρικτές της Ουκρανίας μπορεί να χρειάζεται να κάνουν το αντίστροφο επιχείρημα. Η Ουκρανία δεν ανακτά σημαντικά εδάφη και απαιτείται επαόριστη βοήθεια για να αποτραπεί μια καταστροφική ήττα. Επαόριστον βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε και κάτι άλλο. Τα έσοδα στο ρωσικό προϋπολογισμό από φυσικό αέριο και πετρέλαιο διπλασιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2023 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Το ανώτατο όριο τιμών που εισήγαγαν οι χώρες της G7 στην πραγματικότητα δεν τηρείται, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αυτά τα έσοδα πηγαίνουν για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και την ενίσχυση της οικονομίας. Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας αποτελείται ήδη από 180 πετρελαιοφόρα. Ξέρετε τι κάνουν οι Ρώσοι? Πήγαν και βρήκαν ό,τι πετρελαιοφόρο κυκλοφορούσε. Τα παλιά πλήρωσαν διπλάσια, τα πήραν και μεταφέρουν οι ίδιοι τα πετρέλαιά τους, τα πουλάνε. Βρίσκουν να τα πουλήσουν στις διεθνείς αγορές και έτσι παρακάμπτουν στην ουσία το. Απέκτησαν και ένα στόλο που μπορεί να είναι αύριο. Θα μου πείτε, αυτά είναι παλιά, αλλά μπορεί να είναι άλλο αύριο επικίνδυνος ανταγωνιστής για την Ελλάδα, έτσι. Για την ελληνική ναυτιλία. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές, για κρατήστε, υπογραμμίστε εκεί στην Ουάσιγκτον, βάλτε και διπλή γραμμή από κάτω. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές πετρελαίου είναι η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία, παρακαλώ. Η Τουρκία, ο αξιοπιστός σύμμαχος που θέλετε να τον κρατήσετε, που σας φτύνει και εσείς νομίζετε ότι βρέχει. Θα δείτε μετά τι θα πούμε γι' αυτό. Δεν συμμορφώνονται με τα δυτικά ανώτατα όρια τιμών. Η Τουρκία δεν συμμορφώνεται, άσε την Ινδία. Είναι 1,5 εκατομμύριο, δεν μπορείτε να τις κάνετε τίποτα. Η Κίνα το ίδιο. Την Τουρκία, το σύμμαχό σας. Λοιπόν, το ρωσικό πετρέλαιο πωλείται πρόσφατα στην τιμή των 74 δολαρίων το βαρέλι, ενώ η Δύση λέει να πωλείται μέχρι 60. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα συνηθίσουν τον πόλεμο και θα μιλούν λιγότερο για αυτόν. Αυτή είναι η μοίρα κάθε σύγκρουσης. Γι' αυτό είναι αρκετά κακό που η Ουκρανία δεν είναι πλέον στις πρώτες σελίδες διεθνώς. Αλλά θα επιστρέψουμε. Εργαζόμαστε για να επιστρέψουμε με αποτελέσματα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα. Τώρα, πάμε στην συνάντηση Φιντάν Μπλίνκεν. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι την ώρα που έφτανε στην Τουρκία ή τέλος πάντων λίγες ώρες πριν, ξεκίνησε ένα κομβόι. Το βλέπα θάλαγγα, να μην λέμε κομβόι τώρα. Το βλέπα μέρες τώρα, το διαφήμιζαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η ΜΚΟ της Ισλαμιστικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας,
είναι ένα παρακλάδι των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ότι ο επικεφαλής της είναι πράκτορας, είναι στέλεχος της ΜΙΤ, και είπαν φάλαγγα για το Ιντζιρλίκ για τη Γάζα. Να περικυκλώσουμε, να τους διώξουμε από τους Αμερικανούς, τους κακούς Αμερικανούς από την πατρίδα μας. Αυτός είναι συνεργάτης του Ερντογάν. Προσέξτε, ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη, από την Άγκυρα, από το Εικόνιο. Έκαναν εκατοντάδες και μερικοί και χιλιάδες χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από 1000, για να φτάσουν στα Άδανα, στο Ιντζιρλίκ. Δεν τους σταμάτησε κανένας. Και όταν έφτασαν εκεί, είχαν οχυρωθεί για να μην μπουν μέσα στη βάση, είχαν πάρει μέτρα η αστυνομία. Δηλαδή αυτό, τι σκηνικό είναι αυτό? Ελαροτραγωδίας, κωμωδίας? Το ίδιο κράτος που χρηματοδοτεί την ΙΧΧ, αυτή την εταιρεία, το ίδιο το κράτος στείνεται απ' έξω, και τι ήθελα να δώσω το μήνυμα στην Αμερική? Κοίταξε, η δική μου κοινή γνώμη δεν αντέχει άλλο. Για να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πολιτικά ανταλλάγματα από την Αμερική για τη στάση τους που τηρούν απέναντι στη Γάζα. Τώρα, δεύτερη σφαλιάρα. Δεν τον υποδέχτηκε κανένας τον Μπλίνκεν. Ούτε κόκκινο χαλί, ούτε κανένας επίσημος. Ο αντινομάρχης Άγκυρας. Πώς δεν έστελαν και κανένα σερβιτόρο να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο? Μετά, όταν συναντάτε μπροστά στις κάμερες, έδωσε και τη γραμμή ο Φιντάν, πήγε ο Μπλίνκεν να τον ασπαστεί και ο Φιντάν τον κράτησε μακριά, και ο Μπλίνκεν ο ταλέπορος πήγε, του πιέσε και το χέρι, ο άλλος δεν κούνησε τίποτα, έδωσε ένα μήνυμα. Θα δούμε μετά τι κάνουν οι δικοί μας για αυτό το θέμα. Τρίτον, στη συνάντηση τον έβαλαν να καθίσει τον άνθρωπο αριστερά, όπως βλέπουν τους δημοσιογράφους, δεξιά ο οικοδεσπότης, ή όχι, ήταν άποδο. Αριστερά ο οικοδεσπότης, δεξιά ο Μπλίνκεν, και εκεί που καθόταν ο Μπλίνκεν, εκεί ήταν οι σημαίες τους, δίπλα, είχαν μία σαν υδρόγειο που είχε το τέμενος Αλαξά, δίπλα του. Γι' αυτά να τα παρακολουθούν οι δικοί μας, μην τους βάζουν και φωτογραφίζονται σε τέτοιες μηνύματα άλλα, όπως έβαλαν τον Γιώργο Παπανδρέου να φωτογραφηθεί σε μία... Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ένα ύψος 1,85, πόσο? Και τον έβαλαν πίσω από μία φωτογραφία του Μουσταφά Κεμάλ 10 μέτρων και φαινόταν σαν νάνος στη φωτογραφία. Αυτός ο συμβολισμός. Δεν σου βάζει στο μυαλουδάκι σου να πεις, ρε παιδιά, πού βάζει τα φωτογραφία? Δεν μιλάω σε αυτό το βήμα. Πάρτε τη φωτογραφία από πίσω ή δεν μιλάω. Πότε θα βρεθεί ένας Έλληνας να το πει αυτό? Τέλος πάντων, ο Μπλίνκεν τι είπε? Γιατί δεν είχαμε, σκεφτείτε, 2,5 ώρες μιλούσαν, κοινό ανακοινωθέν δεν. Α, το χειρότερο για την Αμερική. Ο Ερντογάν, ξέρετε τι είπε? Δεν κατάλαβα, λέει. Επειδή αυτόν του κάπνισε να έρθει, εγώ θα κάτσω να τον δω. Εγώ θα πάω στο Ρίζε. Στο Ρίζεον ή Ριζούντα. Στην πατρίδα του δηλαδή, γιατί είχα προγραμματισμένη επίσκεψη. Θα αφήσουμε, λέει, το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Τα πουρνάρια είναι οι Αμερικανοί. Ο γάμος ήταν στο χωριό του. Το καταλάβατε? Ας το δει ο ομολογός του, ο μέχρι προχθές επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, με χέρια ματωμένα. Λοιπόν, ο Μπλίνκεν τι είπε? Από τουρκικές πηγές το βλέπω. Λέει, μιλήσαμε για το ανθρωπιστική βοήθεια, μείναμε σύμφωνοι γι' αυτό. Απλά θα βοηθούσε, λέει, ένα διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας η απελευθέρωση των ομήρων. Αυτό δεν το συζητάνε οι Τούρκοι φυσικά. Και λέει, μιλήσαμε και για τη διαρκή ειρήνη, δηλαδή για τα δύο κράτη. Τώρα, έχουμε ένα δημοσιευματάκι εδώ πέρα να δούμε τι λένε οι άλλοι. Για να δούμε. Α! Ο Ερντογάν δήλωσε από τη Ριζούντα. Δεν έχει κάνει αρκετά η Σουηδία για το θέμα των τρομοκρατών και του καψίματος του Κορανίου. Δηλαδή, δούλεμα κανονικό στο ΝΑΤΟ. Υπέγραψε αυτό το προεδρικό διάταγμα με το οποίο έστειλε για επικύρωση την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην Εθνοσυνέλευση, αλλά όταν κάνει δήλωση και λέει δεν έκανε, δίνει και μήνυμα στους βουλευτές του. Γιατί αυτός ταυτόχρονα δεν είναι μόνο πρόεδρος της Τουρκίας, είναι και πρόεδρος του ΑΚΕΠ, του κόμματος, που θα ψηφίσει.
Έτσι. Πάρτε το και αυτό λοιπόν. Χθες οι αμερικανικές αρχές κατέριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αδιευκρίνηστης ταυτότητας, πιθανόν τουρκικό. Ήταν μία ενέργεια που έκαναν οι Αμερικανοί αντιδρώντας στις ύβρεις και στις προβολές που τους κάνουν οι Τούρκοι. Μία ενέργεια αν ήταν εναντίον των Τούρκων. Φυσικά διαβάζω τους Κούρδους και λένε «Σε αυτή τη συνάντηση οι Τούρκοι έβαλαν τα πάντα, έβαλαν τους Κούρδους, τους Αλεβίτες να μας θυσιάσουν, λέει, εμάς στο βωμό της αλλαγής πολιτικής που ακολουθούν τώρα και έναντι των Αμερικανών και έναντι του Ισραήλ». Λέει, φύγετε από τη Συρία, αφήστε μας να λιανίσουμε τους Κούρδους με χειρότερο τρόπο από ό,τι κάνουν οι Ισραηλοί τους Παλαιστίνιους. Αυτό έκαναν στο Αφρίν. Έχουν κάνει εθνοκάθαρση και την κάνουν μέχρι σήμερα. Άρα, δώστε μας ανταλλάγματα τους Κούρδους, τους Αλεβίτες και τους Έλληνες στο μενού και εμείς θα δούμε τι θα αλλάξουμε από αυτά που κάνουμε. Σουηδία, Γάζα κτλ. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα, ο Φιτάν τόνισε ανάγκη να παρεμποδιστεί το Ισραήλ να στοχεύει αμάχους στη Γάζα και να κηρύξει αμέσως πλήρη κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον, όπως οι πηγές ανέφεραν, η Τουρκία και η ΗΠΑ συμφωνούν στην ανάγκη αποτροπής της βλάβης των αμάχων στη Γάζα, στην ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και λύση των δύο κρατών. Στη σημερινή συνάντηση τονίστηκε επίσης η ανάγκη να εργαστούμε από κοινού για τη λύση δύο κρατών. Του είπε για τους πολιτικούς στόχους που βομβαρδίζουν, λέει, ότι είναι απαράδεκτοι. Συζητήθηκε το θέμα της Σουηδίας. Ο Μπλίνκεν είπε: «Έχω», λέει, «σημάδια ότι θα πάει καλά». Και τον ακύρωσε ο Ερντογάν, όπως σας είπα. Πάντως, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, Ανατολή δηλαδή, μετέδωσε ότι έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση της Ένωσης Νεολαίας της Τουρκίας, Γκρίζη Λύκη δηλαδή, μιας αντιαμερικανικής οργάνωσης, οι διαδηλωτές στις οποίες ζητούσαν να φύγουν οι Αμερικανοί δολοφόνοι από την Τουρκία. Τα λάθη πληρώνονται. Τα λάθη πληρώνονται. Τα λάθη που έκαναν στην Κύπρο και τους κάνανε αφεντάδες στην Ανατολική Μεσόγειο, τα λάθη που έκαναν παραδίδοντας τον Αζαλάν και κάναν τους Τούρκους αφεντάδες σε αυτή την περιοχή, να τους κάνουν το μάγκα τώρα, τα λάθη πληρώνονται, αλλά υπάρχει δρόμος να αλλάξετε και να ισοφαρίσετε εκεί στην Ουάσιγκτον. Καθίστε κάτω, διαβάστε, μελετήστε, υπάρχει τρόπος για να κοπεί ο τσαμπουκάς της Τουρκίας. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ακούστε, η κατάσταση δεν είναι, όχι δεν είναι καλή, είναι τραγική. Υπάρχουν μια σειρά από ανθρώπων, υπάρχει μια σειρά ανθρώπων, δημοσιογράφοι, διπλωμάτες και πολιτικοί, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν για να δικαιολογήσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την λεγόμενη Ελληνοτουρκική προσέγγιση. Δεν είναι Ελληνοτουρκική προσέγγιση, είναι προσέγγιση της Ελλάδας στις θέσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αμετακίνητη στις θέσεις της. Πάρτε το χαμπάρι. Προσέξτε τι πάνε να μας πούν. Ό,τι και να λέτε, λέει. Για αν δείτε τι γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια, η θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, των διεκδικήσεων της Τουρκίας, επιδεινώνεται. Άρα, εμείς πρέπει τώρα να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί αν το αφήσουμε θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο και θα κληθούμε από μειονεκτικότερη θέση να διαχειριστούμε τα πράγματα. Αυτό, να σας πω κάτι, πολιτικά μιλάμε. Μόνο ένας ηλίθιος ή ένας άνθρωπος που δεν έχει ίχνος εθνικής συνείδησης και ενσυναίσθησης θα το έλεγε. Και έτσι να είναι, αυτό δεν το λες δημοσίως, ούτε στην τηλεόραση, ούτε σε εκδηλώσεις, ούτε το γράφεις στα χαρτιά σε άρθρα. Ότι θα είναι, και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Πάμε τώρα, δώστε για να τα κλείσουμε. Και ποιος σου είπε ότι θα το κλείσεις, αν κάνεις παραχωρήσεις τώρα για να μην διαχειριστείς αυτό το θέμα από μειονεκτικότερη θέση αύριο. Ποιος σου είπε ότι αύριο που θα είναι μειονεκτικότερη θέση με βάση τη δική σου λογική, ότι αύριο δεν θα προχωρήσει στην επόμενη διεκδίκηση. Αφού το ομολογείς εσύ ότι θα είσαι σε μειονεκτικότερη θέση. Ο άλλος χαζός είναι, δεν σε ακούει. Και τα λένε και οι διπλωμάτες μας που υπηρετούν στην Τουρκία. Για μαζέψτε τους από εκεί. Για μαζέψτε τους από εκεί.
Και το δεύτερο, κοιτάξτε πώς τον υποδέχτηκε ο Φιντάν και κοιτάξτε πώς υποδέχονται οι Έλληνες με τη δουλικότητα τους Τούρκους, οι οποίοι διεκδικούν, κατέχουν την Κύπρο και διεκδικούν από την Ελλάδα. Φιλιά, δηλαδή μην πω και τίποτα άλλο. Κάτι ντρέπονται λίγο. Μια αξιοπρέπεια δεν την έχουν. Εκπροσωπούν μια χώρα. Σε ένα δωμάτιο που θα πάνε να φάνε ιδιώτες, σας κάνουν ό,τι θέλουν, να σας βάλουν και τα μάτια τους. Όταν φωτογραφίζονται, δεν μπορούν να φιλιούνται ο Δένδιας με τον Τζαβούσογλου ή ο Ιεραπετρίτης με τον Φιντάν. Γιατί φιλέστε, τι ασπάζεστε. Καλά, αυτός σε ασπάζεται γιατί σε έχει καβάλα. Στην Κύπρο, στο εδώ θε και ήθε. Εσύ γιατί. Στην Κωνσταντινούπολη, παντού. Άμα δούμε, όλα μας έχουνε. Εσύ γιατί τον ασπάζεσαι και το φυλάς. Τι αποδέχεσαι δηλαδή. Λοιπόν, αυτά για σκέψη και προβληματισμό. Καληνύχτα.